Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο αντιδήμαρχος έργων Ηλίας Γκότσης με θέμα την αποξήλωση κατάλληλων οργάνων των παιδικών χαρών Δήμου Σερών. Συγκεκριμένα, ο κύριος Γκότσης αναφέρθηκε στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο κατασκευής λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για την αποξήλωση των οργάνων των παιδικών χαρών, έχω υποχρέωση να ενημερώσω για μία ακόμα φορά τους πολίτες του Δήμου μας. Με την απόφαση, με την 27-934 του 2014 του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται το πλαίσιο κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών. Και με την υπαριθμό 15 του 2015 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών λέει το εξής: ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών χαρών και της ασφάλειας των οργάνων έχει ο οικείος Δήμος. Η συνέντευξη τύπου ήρθε μια μέρα μετά το δημοσίευμα της ιστοσελίδας infonews24.gr. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έντονη είναι η αγανάκτηση των κατοίκων της αναγέννησης, καθώς η Δημοτική Αρχή ξύλωσε την παιδική χαρά του Δημοτικού Διαμερίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες στο infonews24.gr, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην παρακάτω κίνηση, καθώς όπως υποστηρίζει, είναι αδύνατη πλέον η συντήρηση της παιδικής χαράς λόγω λιγοστών κονδυλίων. Οι κάτοικοι δηλώνουν την αντίθεσή τους με τη συγκεκριμένη ενέργεια, καθώς το ερώτημα που θέτουν είναι για το πού θα παίξουν πλέον τα παιδιά της περιοχής τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε εταιρεία πιστοποίησης, η οποία αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό, Κρόνος Φορέας Πιστοποίησης στο όνομα, που η εταιρεία αυτή, μετά από διαγωνισμό επαναλαμβάνω, πήγε και πέρασε από όλες τις παιδικές χαρές και έλεγξε τα όργανα των παιδικών χαρών. Και δυστυχώς τα βρήκε όλα ακατάλληλα. Πρέπει να σημειώσουμε, τόνισε ο κ. Γκότσης, ότι ο Δήμος Σερών το 2013 κατέθεσε πρόταση στην ΕΕΤΑ για το έργο διαμόρφωση-αναβάθμιση δικτύου παιδικών χαρών Δήμου Σερών συνολικού προϋπολογισμού 4.220.000 ευρώ, που περιλαμβάνει 26 παιδικές χαρές στο σύνολο του Δήμου Σερών και είμαστε σε αναμονή προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Επίσης, στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2016 υπάρχει έργο αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερών έτους 2016 προϋπολογισμού 119.000 ευρώ χρηματοδότησης του ΣΑΤΑ. Έχει υποβληθεί μία πρόταση το 2013 στην ΕΕΤΑ με ποσό προϋπολογισμός 4.220.000 για 26 παιδικές χαρές για όλο τον καλλικρατικό Δήμο να μοιραστούν. Δυστυχώς όμως έκλεισε. Δεν πέρασε η πρόταση, έκλεισε το ΕΣΠΑ. Περιμένουμε λοιπόν να ανοίξει το ΕΣΠΑ και είμαστε έτοιμοι να ξαναυποβάλουμε την πρότασή μας. Σαν Δήμος, με δικά μας έσοδα δηλαδή, από τη ΣΑΤΑ, ο Δήμος το 2016 θα διαθέσει 119.000 για παιδικές χαρές. Οι 19.000 από τις 100 θα πάνε στον προβατά, γιατί ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας δεν αξιοποίησε, δεν χρησιμοποίησε τα λεφτά του 15 της ΣΑΤΑ, ούτε το 16, λέει και το 16 δηλαδή που δικαιούται, και θέλει όλα αυτά να τα ενώσει τα χρήματα και να τα κάνει μια παιδική χαρά. Άρα μένουν για όλον τον υπόλοιπο Δήμο 100.000. Με τις 100.000 μπορούμε να κάνουμε λιτά, έτσι, με ασφάλεια βέβαια, και λιτά το πολύ δύο με τρεις παιδικές χαρές. Σας λέω εγώ, το 3 είναι πολύ. Τη ΣΑΤΑ που δικαιούται ο προβατάς, ναι, θέλει να την κάνει παιδική χαρά, θα βοηθήσουμε κι εμείς να κάνει μια παιδική χαρά. Τα 100 χιλιάρικα λοιπόν είναι. Και λέμε τώρα, πάει αναλογικά, πάει σύμφωνα με τους πληθυσμούς, θα μείνουν σχεδόν όλες οι τοπικές κοινότητες χωρίς παιδική χαρά. Οι δύο αυτές, γιατί εγώ μιλάω για δύο, το πολύ τρεις, μία οπωσδήποτε μία, έχει, το έχουμε πει και το έχω πει εγώ,
ότι θα γίνει στο κεντρικό σημείο, στην πλατεία του ΙΚΑ. Εδώ που μαζεύεται όλος ο κόσμος, η μία. Για τις υπόλοιπες θα δούμε, θα βγάλουμε την απόφαση σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και με τις υπηρεσίες που ακριβώς αλλού θα μπορέσουμε να κάνουμε, εγώ λέω για μία ακόμα, αλλά τέλος πάντων.